Ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσω, το οποίο εμένα μου δημιουργεί εντύπωση και νομίζω ίσως ότι έχουν και κάποιοι άλλοι το έχουν σκεφτεί, είναι η σχέση μεταξύ των διαφόρων ειδών της σκληρής ροκ μουσικής γενικότερα. Την δεκαετία βέβαια του 80 ή του 90 ήταν πολύ πιο δύσκολο να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, τη στιγμή που οι ροκάδες ή οι μεταλλάδες ήταν αρκετά επικεντρωμένη μόνο στο είδος που ο καθένας ακούει και θεωρούσε ότι τα υπόλοιπα είδη είναι ας πούμε false, ότι είναι λαθασμένα ή ότι δεν είναι ακριβώς true, αληθινά κτλ. Μάλιστα εδώ πέρα να πούμε ότι στην ουσία του πράγματος ένας αληθινός ροκάς και ένας αληθινός heavy metalάς, ένας μεταλλάς αληθινός, κατά δική μου άποψη, άσχετα αν του αρέσει περισσότερο το ένα είδος ή το άλλο είδος, είναι έτοιμος και ανοιχτόμυαλος να ακούσει κάθε είδος της ροκ μουσικής και κάθε άλλο είδος μουσικής, όχι μόνο της ροκ και της metal μουσικής, και να είναι ήδη και να είναι έτοιμος να δεχτεί τα διάφορα είδη ανάλογα με τα γούστα του ή να δεχτεί διάφορες μπάντες που παίζουν καλά στο ένα είδος ή στο άλλο είδος χωρίς να βάζει περιθώρια. Αλλά αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Αλλά ας σκεφτούμε, ιδιαίτερα την εποχή του 90, αρχές του 90, όταν το grunge εμφανίστηκε στη rock σκηνή και έθαψε εκτός από το hair metal, το glam metal όπως λέγεται, όσο δυστυχώς και το thrash metal και τα υπόλοιπα είδη του metal εκείνης της εποχής, που άκμαζαν και ξαφνικά έπεσαν κατακόρυφα, σημείο τέτοιο που να φτάσουμε στη ιδιαίτερα στις ΗΠΑ να νομίζουν ότι το metal είχε πεθάνει. Ιδιαίτερα λοιπόν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, οι μεταλλάδες άκουγαν grunge και έβγαζαν αφρούς. Δεν ήθελαν καν να πλησιάσουν αυτό το είδος μουσικής που το θεωρούσαν ως ένα είδος εχθρικό προς τη metal μουσική. Αλλά ας σκεφτούμε, βέβαια σήμερα έχουν περάσει τα χρόνια, οι μεταλλάδες είναι πολύ, και στην Ελλάδα και αλλού είναι πολύ πιο ανοιχτόμυαλοι σε αυτά τα θέματα και δεν μιλάω μόνο για μπάντες όπως οι Alice in Chains που θεωρούνται metal μπάντα στην ουσία τους, άσχετα αν είχαν grunge προσωπείο. Αλλά ας σκεφτούμε τη σχέση που έχουν κάποια grunge συγκροτήματα, όπως για παράδειγμα ας πάρουμε τους Soundgarden. Και ιδιαίτερα με το album Down on the Upside. Okay, όποιος το ακούει αυτό το album, το προτελευταίο album των Soundgarden, όποιος το ακούει ή όποιος ακούει επίσης ένα από τα καλύτερα grunge albums που βγήκαν εκείνη την εποχή, τον Mad Season, το Above, και τα ακούσει προσεκτικά, θα δει ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά με το αγαπημένο ιδιαίτερα στην Ελλάδα είδος του stoner rock ή αυτό που λέμε heavy rock ή του desert rock. Για παράδειγμα, ποια η διαφορά η μεγάλη με συγκροτήματα όπως για παράδειγμα να πάρουμε κλασικά συγκροτήματα τους Monster Magnet, βέβαια εδώ πέρα ας πάρουμε το Power Trip, αλλά πάρουμε και συγκροτήματα και άλμπουμ του ίδιου συγκροτήματος πιο προηγούμενο που είναι πιο ψυχεδελικά ή των Βρετανών Orange Goblin, αν το αναφέρω σωστά, για παράδειγμα το λεγόμενο Time Traveling Blues και των φίλων τους. Των φίλων τους, επίσης Βρετανών, οι οποίοι κινούνται ανάμεσα στο Doom και στο Heavy Rock σε ένα σημείο, τον Electric Wizard. Και ας πάρουμε ας πούμε τον Black Masses. Ή αν πάρουμε τους δικούς μας στοουνεράδες, τους πιο γνωστούς, τους Night Stalker, με το Just a Burn. Και ποια είναι η διαφορά λοιπόν από τη μια στιγμή του Stoner, από τη μια πλευρά του Stoner και από την άλλη πλευρά του Grunge, με το Doom. Και είδαμε ήδη αναφέραμε τους Electric Wizard, το Doom Metal. Ακριβώς το Doom Metal στην πιο κλασική του μορφή. Για παράδειγμα, με albums από συγκροτήματα όπως η Pentagram, η Αμερικάνικη Pentagram. Όπως το album Day of the Reckoning, που είναι ένα πολύ συμπαθητικό album. Ή ακόμα και των Βρετανών Cathedral. Και όχι τον Cathedral στην αρχή της πορείας τους, αλλά ας πάρουμε ένα από τα κλασικά τους άλμπουμ, The Carnival Bizarre. Αν κάποιος λοιπόν ψάξει και βρει και ακούσει καλά, θα δει ότι στην ουσία του πράγματος
ανάμεσα σε, στο grunge, σε κάποια είδη το grunge όπως είπαμε, όχι τόσο Nirvana, και ανάμεσα στο stoner από την άλλη πλευρά, και ανάμεσα στο doom metal, υπάρχει μια κοινή ρίζα. Ένας κοινός ήχος που πλησιάζει πάρα πολύ αυτά τα συγκροτήματα. Φυσικά αυτός ο ήχος είναι ο πρωτόριος ήχος των πρώτων άλμπουμ των Black Sabbath. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά ας ρίξουμε σε ένα σημείο, το αναφέρω αυτό το βίντεο, ώστε να ρίξουμε σε ένα σημείο αυτά τα παραπετάσματα μεταξύ των διαφορών ειδών και να είμαστε πιο ελεύθεροι να ακούσουμε. Γιατί όποιον του αρέσει του Stoner, δεν μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να μην του αρέσει το Down on the Upside του Soundgarden. Κατά τη δική μου γνώμη. Ή δεν μπορεί να μην του αρέσει, ας πούμε, το album Black Masses των Electric Wizard κτλ. Κτλ. Και όποιον του αρέσει το Doom και ψάχνετε πάνω στο Doom, ας ψαχθεί και στο Stoner και ακόμα και στο Grunge και θα βρει πράγματα που του αρέσουν. Ή όποιος είναι κολλημένος στο Grunge σήμερα, ελάχιστη βέβαια πια, ή στο Post-Grunge, όπως τα λέγαμε, εάν αρχίσει και ψάχνετε στο Doom, Metal και στο Stoner, θα βρει πράγματα επίσης που του αρέσουν.